Σύμφωνα με τον Πάνο Ιωαννίδη. Όπα. Σε ποιο σκεύος φτιάχνετε το ριζότο? Αλέξανδρε. Στη γαλατιά, στο μονόχιο. Όχι, βρε. Το ριζότο. Ναι. Ναι. Πιο συγκεκριμένα. Μπλασουτέ. Πιο συγκεκριμένα το σκεύος. Μάλιστα. Στην κατηγορία του, δηλαδή. Πώς να το πω, μονόχιος. Πώς το λένε. Μονόχιο δεν είναι. Ναι. Γαλατιέρα, ξέρω. Όχι. Κατηγορία, πες. Δεν είναι σωστό, Αλέξανδρε. Κόλλησε το μυαλό μου για τα γάλα, δηλαδή δεν ξέρω, έφαγα error εκεί πέρα. Σύμφωνα με τον Πάνο Ιωαννίδη, σε ποιο σκεύος φτιάχνετε το ριζότο? Α, στο τηγάνι. Β, στην κατσαρόλα. Γ, σε πλασωτέ. Απαντάω μόνο εγώ. Μάλιστα. Απαντήσω. Στην πλασωτέ. Λάθος. Δοκάρι. Όχι δοκάρι, δοκάρι και έξω. Θέμα. Εφτά μάστερς, αυτό λέει ο άνθρωπος. Επειδή για μένα η απάντηση ήταν τόσο δεδομένη και είναι και μια απάντηση που ο Σεφ Ιωαννίδης την έχει πει πάρα πολλές φορές τόσα χρόνια στο Μάστερ Σεφ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Νομίζω ότι το ξέρει όλη η Ελλάδα. Κατσαρόλα. Κατσαρόλα. Πριν είπε γαλατιέρα, το οποίο αν κάνεις μια μερίδα είναι σωστό. Αν κάνεις πολλές μερίδες, τι είναι? Κατσαρόλα, ναι, κατσαρόλα είναι μερίδα. Δεν λέγαμε την κατηγορία. Για να ανακατεύεστε. Εντάξει, εγώ για μια μερίδα. Έξω. Η γαλατιέρα είναι σωστή απάντηση. Αλλά σε ποια κατηγορία είναι η γαλατιέρα? Τι είναι η γαλατιέρα? Κατσαρολάκι. Άρα σε ποια κατηγορία? Κατσαρόλες. Κατσαρόλα. Κατσαρόλα. Κατσαρόλα.